Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας δέχτηκε, όπως αναμενόταν, τις επίμονες ερωτήσεις των παριστάμενων δημοσιογράφων για συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας στο νομό, για την καθυστέρηση προμήθειας των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την παραμονή του τηλεφωνικού κέντρου του στα Γιάννενα, όπως και για την υποστηλέχωση του νοσοκομείου, με ιδιαίτερη την περίπτωση του ογκολογικού τμήματος, χωρίς ωστόσο η ίδια να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις. Πάντως, σε σχέση με τις άγονες προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού, η κυρία Αγαπηδάκη ζήτησε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να βελτιωθεί το στεγαστικό ζήτημα, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος διαβίωσης και να υπάρξουν κίνητρα τα οποία θα επιτρέψουν την ανταπόκριση των γιατρών στις προκηρύξεις. Επίσης, απαντώντας εκείνος στο ζήτημα με την απουσία ογκολόγου στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και στον μετακινούμενο ογκολόγο από την Πάτρα, ο διοικητής της έκτησης ΥΠΕ, Γιάννης Καρβέλης, ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιλύουμε ένα πρόβλημα, δημιουργώντας ένα νέο. Διαδικασίες προμήθειας ασθενοφόρων υπάρχουν πολλές αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Υπουργείο Υγείας. Δεν γνωρίζω σε ποια ακριβώς αναφέρεστε. Το ΕΚΑΒ δεν ανοίξει δική μου αρμοδιότητα, δεν ξέρω άρα τα τεχνικά θέματα. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήδη προχωράμε και εμείς στην πρωτοβάθμια. Πρόσφατα στείλαμε νέα ασθενοφόρα σε νησιά του Αιγαίου. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που λέτε και σας ευχαριστώ για τον τρόπο που κάνετε την ερώτηση, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Όταν λέτε ότι το νοσοκομείο μετατρέπεται σε κέντρο υγείας, είναι σαν να μου λέτε ότι το νοσοκομείο, που είναι το σημαντικό, μετατρέπεται σε κάτι υποβαθμισμένο. Ξέρετε, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το οποίο μας έχει οδηγήσει τόσα χρόνια στο να αρρωσταίνουμε και να φτάνουμε να αναζητούμε μόνο θεραπεία. Σαν να μην υπάρχει πρόληψη, σαν να μην υπάρχουν μέσα, σαν να μην υπάρχει τρόπος να ζήσει κανείς περισσότερα χρόνια υγιή. Αυτό είναι που προσπαθούμε να αλλάξουμε. Και έρχεται ένα μεγάλο νησί. Άρα το εμπόδιο που υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις των μικρών, πολύ μικρών νησιών που έχουμε σε όλη τη χώρα, το οποίο είναι ότι υπάρχει κατοικία εκεί χαμηλό ποσοστό του πληθυσμού, άρα ένας γιατρός συνήθως όταν πάει σε ένα μικρό νησί αισθάνεται ότι κάπως θα έχει ας πούμε να δει 700 ανθρώπους. Χρόνο με το χρόνο οι κλινικές του δεξιότητες υποβαθμίζονται. Αυτό ερχόμαστε να λύσουμε με την τηλεϊατρική, η οποία δίνει δυνατότητα στο γιατρό να εξετάζει ανθρώπους και από άλλα μέρη, να συνεχίσει να εξελίσσει τις κλινικές του δεξιότητες, άρα να έχει κίνητρο και να μείνει σε ένα μέρος και να μπορεί να επενδύσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία σε ένα μικρό ή πολύ μικρό νησί. Το δεύτερο που κάνουμε και αφορά και στην Κέρκυρα είναι κάτι το οποίο ξέρετε δεν μπορεί να λύσει από μόνο του το Υπουργείο Υγείας και έχει να κάνει με το πού μπορούν να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το πρόβλημα να αναλυθεί θέλει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν υπάρχει πλαίσιο και διάθεση από την τοπική αυτοδιοίκηση να μας πει ότι υπάρχει αυτό το κτίριο για παράδειγμα κτλ. Μπορούμε να βρούμε, ξέρετε, χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλα. Αλλά θέλει συνεργασία. Το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να το λύσει από μόνο του αυτό. Η εποδός που ακούγεται είναι ότι το νοσοκομείο καταραίει, το νοσοκομείο κλείνει. Όπως είδατε, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν έχει συμβεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την παθολογική κλινική. Αυτή τη στιγμή η παθολογική κλινική όχι μόνο διαθέτει τρεις παθολόγους, αλλά ενισχύεται συνεχώς από μετακινήσεις που γίνονται από όμορους νομούς. Σε ό,τι αφορά τον ογκολόγο που αναφερθήκατε προηγουμένως. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι για να λύσουμε ένα θέμα που υπάρχει σε ένα νοσοκομείο θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα άλλο πρόβλημα σε ένα άλλο νοσοκομείο. Ο συγκεκριμένος ιατρός στον οποίο αναφέρεστε, τι ζήτησε? Ζήτησε μετακίνηση από ένα νοσοκομείο που επιτελεί ένα συγκεκριμένο έργο, έχει συγκεκριμένη δουλειά εκεί που κάνει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δεδομένες ανάγκες και να έρθει εδώ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ήδη σε επικοινωνία που είχα με τη διοικήτρια του νοσοκομείου, μου έχει αποστείλει στην υγειονομική περιφέρεια και εγώ με τη σειρά μου θα εισηγηθώ προς το Υπουργείο και φαντάζομαι ότι το Υπουργείο άμεσα θα ανταποκριθεί την προκήρυξη δύο θέσεων μονίμου ιατρικού προσωπικού ειδικότητας παθολογίας ογκολογίας. Δεν λύνεται το θέμα με έναν ογκολόγο μόνο.